Λοιπόν, 12 και 4 η ώρα. Ώρα να υποδεχτούμε την πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα. Τη γνωρίσαμε πριν από αρκετά χρόνια στην τηλεόραση, που ήταν ερωτευμένη με έναν παπά. Άρα δεν την έπιανε το μάτι. Στο άγγιγμα. Η Βασκανία. Και γι' αυτό θα μας μιλήσει φυσικά. Βασκανία, Θεοφανία. Τόσα χρόνια μετά παραμένει αγυνευτική, γοητευτική και χαίρομαι πάρα πολύ που επέστρεψε στο Ξανθό που την κάνει τόσο σεξι. Γιατί γυναίκες υπάρχουν πολλές. Θεοφανία όμως μία, κυρίες και κύριοι. Έλα, βρε κοριτσάρα μου. Πόσο όμορφη είσαι. Ευχαριστώ. Πόσο μου αρέσει που ξανά γίνεις ξανθιά. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο χαίρομαι. Γεια σας. Πόσο ωραία που να προλαβαίνει. Καλά. Χαίρετε. Κορμάρα, κουκλάρα, γυναικάρα. Η Θεοφανιάρα μου, το είδωλό μου. Πώς είσαι. Καλά, αυτό το έχουμε πει αυτά, εντάξει. Χαίρομαι που... Μαύρισα. Έκανες μπανιά. Ένα. Πού? Δεν μπορεί να μαύρισα. Στο λαγωνίσι. Δεν μπορεί να μαύρισα με ένα. Πολύ, έκανες πολύ. Μπανιά στο λαγωνίσι. Αλήθεια. Παιδιά, το προηγούμενο δεν είχε πάρα πολύ. Είσαι χειμερινή κολυμβήτρια. Δεν το λες χειμερινή με 21 βαθμούς. Θα σε ακούνε χειμερινή κολυμβήτρια. Το νερό θα ήταν μπούζι, παιδιά. Όχι, δεν ήταν. Αλήθεια. Όχι. Εσύ σηκώθηκες από το κρεβάτι σου, πήγες στο λαγωνίσι να κάνεις μπάνιο. Δεν ήμουν στο κρεβάτι μου, την Κυριακή από εδώ έφυγα. Άντε ρε, μπράβο Ναταλία. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά. Καλεσμένοι, θα τα πείτε πολύ ώρα. Καλά λέει το κορίτσι, έχουμε καλεσμένοι στο καλεσμένο. Μα αυτό είναι το θέμα μας. Δεν ήμουν μόνη μου, ελάτε να μιλήσουμε για μένα, αφήστε τη Θεοφανία, δεν πειράζει. Μα η Θεοφανία το ξεκίνησε με το μαύρο, σαν δεύτερο εμείς. Ναι, ναι, ναι. Πώς ξανά γίνεις Ξανθιά, πες μας πώς πήρες την απόφαση μετά από τόσα χρόνια καστανή. Ναι, έμεινα πολλά χρόνια καστανή, κάνα δύο χρόνια. Ξύπνησα ένα πρωί και είπα λίγο φως και λίγη αισιοδοξία. Μου ήρθε η Μέριλιν στο μυαλό και λέω, χρειαζόμαστε μια Μέριλιν. Ανάμεσά μας πάλι. Γι' αυτό, αυτό ήταν, σοβαρά. Ήθελες να φωτίσεις ναι, λίγο. Ναι, ήθελα να φωτίσω λίγο. Α, αυτό ήταν. Ναι. Εντάξει, το γιατί... πέτυχα. Λένε ότι οι γυναίκες, δεν ξέρω αν ισχύει για, για την Κωνσταντίνα, για μένα ψιλοϊσχύει, ξεσπάμε στα μαλλιά μας όταν κάτι ψυχολογικό μας εγώ είναι. Όχι. Εσύ όχι. Μια ζωή έτσι. Εμένα απλώς μου αρέσει να τα αλλάζω, γιατί νομίζω ότι τα μαλλιά είναι ένα αξεσουάρ. Και αυτό. Πρέπει να παίζεις με τα μαλλιά, είναι ένα παιχνίδι. Να παίζεις, αλλά κάποια στιγμή έχουν και μια φθορά, δεν έχουν. Ναι. Το λέω για τις γυναίκες που τα βάφουν. Μεγαλώνουν, ναι, τα κόβεις και υποκαθίστανται. Ξανά... Α, οκ, okay, μάλιστα. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε, γιατί σας τα πειράζετε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, έλεγα στον πρόλογο ότι σε γνωρίσαμε στο Άγγιγμα Ψυχής. Αυτό το σύριαλ με σημάδεψε. Ναι, εντάξει. Και μου είπαν ότι δεν είναι και τυχαίο, γιατί λέει Θεοφανία λέγεσαι. Γι' αυτό βρέθηκες εκεί. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι ότι, αν δεν κάνω λάθος, όπου κάνω λάθος με διορθώνεις, όταν σου πρότειναν το ρόλο αυτό, ναι. Έκανες την πρώτη συζήτηση και σου είπανε, λοιπόν, γεια σας, ελάτε, η συμφωνία είναι αυτή, τα λεφτά είναι αυτά. Και εσύ είπες ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμάτε πάρα πολύ, δυστυχώς τα λεφτά αυτά δεν μου φτάνουν για να ζήσω, να είστε καλά, αντίο σας. Και φεύγει από το γραφείο. Και την ξαναπαίρνουν τηλέφωνο και της λένε, λοιπόν, ωραία, ελάτε τα διπλά. Ναι. Γεννάει ο κορίτσι από το καλημέρα σας. Δηλαδή διεκδικητικό, δεν είναι θέμα γενναιότητας. Αυτό είναι θέμα ότι είσαι διεκδικητικό πλάσμα. Κοίταξε, δεν το έκανα σαν deal. Απλώς είναι κάποια πράγματα που είναι στάνταρ. Δηλαδή, όταν πας να κάνεις μια δουλειά και σου δίνουν χρήματα που δεν σου επιτρέπουν να ζήσεις, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά όποια και να είναι. Και τέτοια στάνταρτς έχω πολλά στη ζωή μου, τα οποία με έχουν βοηθήσει πολύ. Και σήμερα με την κρίση είναι τα ίδια στάνταρτς ή έχουν αλλάξει? Σήμερα με την κρίση χρειάζεσαι λιγότερα λεφτά για να ζήσεις. Mm-hmm. Άρα έχουν αλλάξει και τα στάνταρτς, μάλιστα. Γιατί έχεις προσαρμόσει τις ανάγκες σου. Μπορεί να ήθελες να το χρησιμοποιήσεις σαν όχημα. Πολλοί το κάνουν. Σε όλες τις ζωές. Ποιο όχημα? Ότι θα έπαιρνες λιγότερα λεφτά, αλλά ήταν αυτό το οποίο μπορεί να σε κάνει πιο δυνατή. Κοίταξε να δεις. Όταν με φώναξαν για αυτή τη δουλειά, επειδή δεν ήξερα περί τίνος πρόκειται, ούτε ήξερα το χώρο και τη δουλειά, τίποτα, φαντάστηκα ότι επειδή είμαι πρωταγωνίστρια, θα μου κλείσουν μια σουίτα στο Χίλτον για να μένω και να απερίσπαστη να διαβάζω το ρόλο μου. Απερίσπαστη. Χωρίς να με ενοχλεί ούτε καν. Επειδή τα τζάμια είναι μονομένα και όλα στο ξενοδοχείο αυτό, να μην έχω κάνει την κίνηση από το αυτοκίνητο στου δρόμου. Ναι, όχι, είχα αυτή την εικόνα, διότι αυτά τα μερικά πρότυπα μας έχουν περάσει. Οπότε φανταζόμουν και εγώ ότι οι πρωταγωνίστρες ζουν έτσι. Όταν λοιπόν πήγα στο γραφείο για να συζητήσω και μου είπαν αυτά τα χρήματα, έμεινα λίγο άφωνη. Παγωτό. Παγωτό. Και πραγματικά το μέτρησα και είπα ότι ξέρεις, εγώ δούλευα τότε σαν μοντέλο και έβγαζα όντως περισσότερα λεφτά. Και λέω,
δεν μπορώ να ζήσω γιατί έχω ήδη ένα διαμέρισμα που πληρώνω, έχω και αυτά τα χρήματα δεν μου φτάνουν. Οπότε, ευχαριστώ. Δεν είχες υπολογίσει όμως ότι από αυτή τη σειρά, βέβαια δεν είχες τι επιτυχία μπορεί να έχει αργότερα, ότι μετά από αυτή τη σειρά μπορεί να έρθουν περισσότερες δουλειές. Δηλαδή δεν το είδες έτσι, το είδες απλά για εκείνη την περίοδο ότι θα σε απασχολήσουν από άλλες δραστηριότητες και θα έχεις λιγότερα έσοδα. Δεν φανταζόσουν δηλαδή την επιτυχία που θα έχει το Σύριαλ. Κοίταξε να δεις, όταν σε φωνάζουν για ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και σου λένε πάρε 5 δραχμές, είναι και λίγο σαν να σε προσβάλλουν, δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Και πλήρωνε τότε. Συμφωνώ, παιδιά. Πολλά, έτσι. Τότε ήταν οι εποχές δηλαδή, που δίνανε χρήματα. Καλές, τότε ναι. Ακόμα ναι, γιατί και το Άγγιγμα Ψυχής ήταν μια παραγωγή εξαιρετική, όπως θυμάσαι. Ναι, γιατί νομίζω τα γυρίσματα ήταν εκτός. Γιάννενα, Αθήνα, βέβαια, εννοείται. Σωστό. Βέβαια, ίσως είναι τώρα, δεν είναι ωραίο που το συζητάμε αυτό, γιατί αυτή η σειρά μου άνοιξε όντως τον δρόμο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία σειρά, πολύ αξιόλογη. Και είμαι πολύ χαρούμενη που την έκανα. Δηλαδή, να μην στεκόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Μόλις γυρίσουμε από τις διαφημίσεις, θέλω να μου πεις, επειδή είπες ότι σε κάποια πράγματα ήσουν από την αρχή αδιαπραγμάτευτη, δηλαδή είχες κάποια standards στα οποία δεν υποχωρούσες, κάποια όρια. Φαντάζομαι ότι δεν μιλάς μόνο για επαγγελματικά, μιλάς για κάποια προσωπικά πράγματα στη ζωή σου. Πάντα. Τα οποία ίσχυαν και εξακολουθούν να ισχύουν. Από μικρό παιδί. Από μικρό παιδί. Τα οποία τα κράτησες, χαραγμένα. Λοιπόν, γι' αυτά και για άλλα πολλά θα συζητήσουμε με την Θεοφανία όταν επιστρέψουμε από τις διαφημίσεις και μην ξεχνάτε ότι θα μας φτιάξει και μια δική της μαγική, πολύ ωραία συνταγή, ένα πολύ ωραίο ριζόγαλο, έτσι, από τα χεράκια της. Αυτά και άλλα πολλά μόλις γυρίσουμε.